Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με απότερο στόχο την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης το συντομότερο δυνατό εντός του 2017, με τις εκκρεμότητες σε κρίσιμα ζητήματα να παραμένουν, η κυβέρνηση στο Euro Working Group που θα συνεδριάσει μέσα στην εβδομάδα επιδιώκει τον τερματισμό της έντασης που έχει ξεσπάσει με τους θεσμούς, αλλά και το ξεπάγωμα των βραχυπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους. Αύξηση της μερικής απασχόλησης παρά την θέληση των εργαζομένων έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Εκτός βέβαια από το ότι συμβάλλει αρνητικά στην ευημερία των εργαζομένων, περιορίζει τα δημόσια έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές και οδηγεί στην ανάγκη εισοδηματικής ενίσχυσης και φοροαπαλλαγών, δημιουργώντας ένα νέο φαύλο κύκλο. Πολλοί από εμάς, έστω και μία φορά, είχαμε την ατυχία να βρεθούμε με ένα πλαστό χαρτονόμισμα. Αν το καταθέσουμε εν αγνία μας σε κάποιο τραπεζικό κατάστημα ή σε κάποιο ATM, θεωρείται ποινικό αδίκημα. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, το συμβάν πρέπει να αναφερθεί στην αστυνομία, να δοθεί κατάθεση από τον κάτοχό του και να εκδικαστεί υπόθεση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Η διαδικασία θεωρείται τυπική μεν, χρονοβόρα δε. Γι' αυτό, αν το αντιληφθείτε εγκαίρως, ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Κάτι ξέρουν και οι Σκανδιναβοί που θεωρούν τα μετρητά ντεμοντέ και επιδίδονται σχεδόν αποκλειστικά σε ηλεκτρονικές συναλλαγές. Μέχρι το τέλος του μήνα, το τελευταίο νομισματοκοπείο της Σκανδιναβίας θα έχει κλείσει, με την Δανία να ακολουθεί τα χνάρια της Σουηδίας και της Νορβηγίας. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως η κυβέρνηση της Δανίας επιτρέπει πλέον σε μια σειρά καταστημάτων να μην δέχονται πληρωμές με μετρητά. Δοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να κυμαίνει στις 631,85 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 1,22%. Σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.